Τώρα λοιπόν τι είναι αυτό το φαγητό που κάνουμε? Αυτό είναι καβούρους, κανόκες και αστακό. Και αστακό, θα καλοφάμε απόψε. Να δω λίγο τις κανιώκες. Οι κανιώκες είναι αυτό... σαν μικρά στακουδάκια. Σαν μικρά καραβιδάκια, στακουδάκια, σαν, τέτοιο, ε. Σαν καραβίδα, ναι, περίπου. Ναι. Και είναι ντόπιες αυτές, εδώ. Ναι, είναι από εδώ, από την Κερκύρα αυτές. Ναι. Και είναι από το νησί του Κερέκου αυτές. Α, και η καβούρη σας είναι η καβούρη. Και αυτή εδώ. Καβούρη. Πολύ ωραία. Ντόπιοι και αυτή εδώ. Και αυτή εδώ. Και η αστακή από την Κερκύρα είναι. Και η αστακή από την Κερκύρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Σοφία μου, που μας έχεις δείξει τόσο ωραία πράγματα. Ναι. Πώς το κάνεις αυτό το υπέροχο φαγητό που μας χοβολάει η θάλασσα? Και... τα θαλασσινά αυτά που είπαμε. Ναι. Παίρνουν το κρεμμυδάκι τους. Όχι, πώς το ξεκινάμε? Πώς, δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνεις, νομίζω είναι αυτό που έδειξες εκεί στην κατσαρόλα. Ε? Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι μπουγιάρουμε τους αστακούς να μην μας φύγει το κρέας από μέσα. Ωραία. Σε σκέτο νερό. Ναι, σκέτο νερό. Το οποίο αυτό το νερό θα το χρησιμοποιήσουμε για τα μακαρόνια μετά. Α, εκεί θα βράσουμε τα μακαρόνια. Εκεί θα βράσω τα μακαρόνια. Ωραία. Άρα, μπουγιάραμε τους αστακούς. Ναι. Τους βάζω μετά σε ένα τρεπιτό και με περιμένουν για να τα βάλω μέσα στη σάλτσα. Τα οποία ναι. έχω τσικανώσει. Έτσι κάνει μετά. Όμως, εδώ είδα την Κατερίνα σου να καθαρίζει την. Ναι, τον έβγαλε το έντερο. Εδώ που είναι ο έντερο. Ναι, ναι. Οπότε το καθαρίζει. Ψηλά. Ναι. Αυτό είναι το κρέας όλο, η ουρά. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν. Εδώ πάνω ψηλά είναι το έντερο και τα σπάραχνά του. Πολύ ωραία. Άρα, έχουμε στην άκρη τους αστακούς και τώρα πάμε να κάνουμε τη σάλτσα. Πώς την έκανες? Η σάλτσα έχει ανάλογα τα πιάτα, τα πιάτα που θέλω να βγάλω. Ναι. Βάζω το ανάλογο κρεμμύδι. Έχω βάλει 5 κρεμμύδια μέτρια. Ωραία. Γιατί εμείς απόψε είμαστε 2, 4, 10 άτομα θα είμαστε απόψε. Τέλεια. 10. Ωραία. Είναι το γεύμα του αποχαιρετισμού το γεύμα. Έτσι. Λοιπόν. Έχω βάλει 10 κρεμμύδια. Ναι. Έχω βάλει. Τα έκαψα λίγο το λάδι και μετά τα σοτάρισα πάρα πολύ καλά μέχρι που να χαθεί ο όγκος από το κρεμμύδι τελείως. Ναι. Έβαλα αλάτι από πάνω ελάχιστο για να μαραθεί. Ναι. Έβαλα 2 φύλλα δάφνη. Έβαλα 2 κουταλάκια του γλυκού πιπέρι γλυκό κόκκινο. Ναι. Έβαλα 2 κουταλάκια του καφέ πιπέρι μαύρο. Ναι. Και 3 κουταλάκια του καφέ πιπέρι καυτερό. Ωραία. Όσο για το ντομάτα, ναι. είναι... Τώρα τι είναι, να το πω, ντομάτα από τη δική μου. Ναι, από τη δική σου ντομάτα. Ναι, που σημαίνει ότι έχεις κάνει κονσέρβα ντομάτα. Έχω κάνει κονσέρβα ντομάτα δική μου και έβαλα 2 κουταλιές, καθόλου νερό. Ναι. Αυτά όλα ευράσανε με ούζο. Κάτσε λίγο. Την ντομάτα τη δική σου εννοείς τον πελτέ σου έβαλες. Πελτέ και αποφλοιωμένη. Και αποφλοιωμένη. Ωραία. Και πελτέ. Και πελτέ. Τέλεια. Και μετά αυτά. Τα έβαλα μέσα στο κρεμμύδι. Ναι. Και μετά έβαλα γύρω-γύρω αφότου τα άπλωσα καλά και τη σάλτσα. Όλη είναι κόκκινη κανονική. Ναι. Έβαλα όλα τα. Καβούρους και κανόκες, τελευταία φυκά τον αστακό. Ωραία. Και τα άσβησα με ούζο, τα οποία ευράσανε και με το ούζο. Δεν έβαλα καθόλου νερό, μα καθόλου. Καθόλου νερό. Καθόλου ωραία. Νερό. Ωραία. Μόνο με ούζο. Ωραία. Αυτό ωραία. Είναι η. Αφού λοιπόν πόση ώρα άφησες μέσα τις κανιώκες και τον κάβουρα? Ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο. Και μετά, αφού τελειώσαν αυτό το τέταρτο, τότε έβαλες τις καραβίδες. Έβγαλα τους καβούρους. Έβγαλε, γιατί δεν χωράει κιόλας αυτό. Ναι. Έβγαλα τους καβούρους και τις κανόκες και έβαλα τους αστακούς για να δώσει γεύση κι άλλη. Ωραία. Να πάρει σάλτσα. Ωραία. Οι αστακοί να πάρουν γεύση από την σάλτσα. Ωραία, πολύ ωραία. Και περιμένω να ρίξω τα μακαρόνια. Στο νερό που έβρασα τους αστακούς θα βράσω το μακαρόνι. Θα βράσω μακαρόνι άσπρα και μετά θα τα ρίξω όλα μέσα, μέσα. Στη σάλτσα. Τι θα γίνει σε λίγο. Για να δούμε τώρα πώς συνεχίζει τώρα. Αυτό το αφήσαμε να βράσει. Ναι, μέχρι να που το φλέξεις να στύψει η σάλτσα. Ναι. Δηλαδή περνάς την κουτάλα και να αφήσει. Πρέπει κενό. Να φύγει κενό. Ναι. Έχει ακόμα υγρά. Έχει ακόμα. Στη μέση που είναι η φωτιά, βλέπεις. Ναι. Στέκεται. Στέκεται, ναι. Αλλά τα άκρα. Έχει ακόμα. Πρέπει, επειδή είναι πολύ μεγάλη κατσαρόλα και η αιστεία είναι μικρή. Ναι. Πρέπει να το ανακατεύουμε. Ναι. Είναι έτοιμη.
Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι έχει κενό, έχει κενό. Δεν ενώνει. Δεν ενώνει, είναι έτοιμη η σάλτσα. Είναι έτοιμη.